Μένεις νέος όσο έχεις μια ωραία ιστορία να διηγηθείς. Το Joy συναντά τους ανθρώπους και ακούει με προσοχή τις ιστορίες τους. Στους ρόλους του είναι ο κολλητός, ο φίλος, ο έμπιστος. Γενικά, ένας άνθρωπος που μπορείς να βασιστείς. Οι φίλοι του ισχυρίζονται ότι το ίδιο συμβαίνει και στην ιδιωτική του ζωή. Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης είναι πιο περίπλοκη υπόθεση από ένα απλά καλό παιδί. Άλλωστε, και στις ερμηνείες του, πάντα πίσω από το γέλιο και το χαβαλέ, υπάρχει ο θυμός, η τρυφερότητα και η ανησυχία. Η κόντρα και η πρόκληση, σαν ένα κρυφτούλι των συναισθημάτων με τους ανθρώπους. Ας ακούσουμε τον ίδιο να μιλά για τη ζωή του. Ονομάζομαι Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη έξω από το Μάντσεστερ της Αγγλίας, τον Μπόλτον, από Αγγλίδα μητέρα και Έλληνα πατέρα, και γεννήθηκα στις 35 του 1977. Συνήθως λένε ότι ένα παιδί πρέπει να μένει με τη μητέρα του, αλλά από τότε υπήρχε η επανάσταση, ξέρω, στην οικογένεια και έμεινα με τον πατέρα μου. Το να μεγαλώνω με τον πατέρα μου ήταν ωφέλιμο όσον αφορά το κομμάτι του άντρα. Με την έννοια ότι έβλεπα από πρώτο χέρι ότι ο πατέρας μου έπρεπε να εργάζεται. Οπότε έλειπα από το σπίτι συνήθως τις ώρες που έλειπα και εγώ για το σχολείο. Σχεδόν σαν να είχαμε κοινό ωράριο. Αλλά απ' την άλλη, επειδή το φυσιολογικό είναι να μένει το αγόρι με την μητέρα του, απέκτησα και μια σκληρότητα ως νέος. Όχι σκληρότητα με την έννοια ότι ήμουν κακός άνθρωπος ή σκληρός απέναντι στους ανθρώπους. Απλά ήμουνα πιο ευθύς, πιο σε εισαγωγικά απότομος και πιο άντρας. Δεν ξέρω πώς να το πω. Με την έννοια του λιγομίλητου και του άμεσου. Τα παράτησα όλα εδώ και έφυγα, πήγα στο Μάντσεστερ για ένα χρόνο, όπου προσπάθησα να σπουδάσω Computing and Business. Όπως ήμουν λοιπόν στο Μάντσεστερ, η γιαγιά μου, διαβάζοντας την εφημερίδα του Manchester Evening News, μου λέει: αύριο έχει οντισιόν στο Octagon Theatre του Μάντσεστερ για... ζητάνε ηθοποιό. Μάλλον, γιαγιά, δεν έχω καμία σχέση τώρα. Εγώ ερασιτεχνικά το έχω κάνει στη ζωή μου. Οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω. Και μου λέει: δεν έχεις να χάσει κάτι. Ίσα-ίσα θα είναι και μια ωραία εμπειρία. Και πήγα και με πήρανε. Και εκεί απέκτησα την πρώτη μου σοβαρή επαφή με τον εαυτό μου στο τι θέλω να κάνω και στο πώς θέλω να το κάνω. Οπότε, επιστρέφοντας το καλοκαίρι στην Ελλάδα, είπα στους δικούς μου ότι εγώ θα γίνω ηθοποιός. Ενώ στον πατέρα μου είχα πει 1000 επαγγέλματα και του λέγα πάντα θα κάνω αυτό και μου κάνει καλά. Όταν του είπα θα γίνω ηθοποιός, μου κάνει πολύ ωραία. Και εκεί ήταν και το ξέρεις, λέω, όχι. Δηλαδή το δέχεται αυτό. Μάλλον κάτι δεν έχω δει. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο αστείο όσον αφορά το όνομά μου. Βγαίνοντας από το στρατό το 2003, έψαχνα να βρω δουλειά, όπως όλοι οι άνθρωποι. Τότε ισχύανε και τα στάνταρ που ισχύουν και σήμερα. Για τους τοπιούς, νομίζω. Είχε 99,6% ανεργία. Το λέω σατιρίζοντας, ότι δεν αλλάζει τίποτα στο τέτα με το σήμερα το δικό μας. Και μαθαίνω ότι στο Αμερικάνικο Κολέγιο Αθηνών, στο Ζάπιο, κάνει ο Κώστας ο Κουτσομίτης μία οντισιόν για τα παιδιά της Νιώβης. Και λέω πώς γίνεται να προσπαθήσω να πάω σε αυτή την οντισιόν. Εκείνη τη μέρα δοκιμάζαν μόνο γυναίκες. Οπότε φτάνοντας λοιπόν εκεί πέρα, λέω, με έστειλε ο κύριος Χρυσομίτης να διαβάζω το κείμενο του αντρικού ρόλου για να βοηθήσω τις γυναίκες. Με θράσος απίστευτο όμως, στις 8.30 ώρα το πρωί. Και λέω, πολύ πολύ, να φάω ξύλο. Τι έγινε. Κάθισα, είπα, 220 φορές αυτή τη σκηνή. Νομίζω έχει αποτυπωθεί περισσότερο από το όνομά μου. Με 220 διαφορετικές κοπέλες, όπου στο τέλος το έπαιζα και άνετος. Ότι έλεγα, εντάξει, ηρέμησε. Δεν είχα καμία θέση εκεί, κυριολεκτικά. Και βλέποντας μετά το υλικό ο κύριος Κουτσομίτης με τον βοηθό, το οποίο μάλλον θα το μαθαίνει τώρα για πρώτη φορά ο βοηθός, ο Μιχαήλ,
ο βοηθός σκηνοθέτη τότε. Λέει, μα πολύ καλός είναι αυτός, γιατί δεν τον έχω δει πουθενά, γιατί τον θέλω. Μα τον ξέρω, λέει, εγώ του είπα να πάει στη σχολή που πήγε και τα λοιπά. Και θυμάμαι τότε στα γυρίσματα, ξεκινώντας τα γυρίσματα της σειράς, μου λέει Πυγμάλιον Δαδαγάριδες. Μα πού πας λέει με αυτό το όνομα, θα κάνεις καριέρα με αυτό το όνομα μου. Γιατί λέει, το Κωνσταντίνος Κουτσομίτης είναι καλύτερο. Και εκεί το πήραμε ως πλάκα και μου κάνει, έχεις και ένα point, ίσως. Μπήκα στο στρατό λοιπόν 120 κιλά και βγήκα 74. Ο στρατός ήταν μια περίεργη εμπειρία. Εκείνη την περίοδο έχασα τον καλύτερο μου φίλο. Έχασα την υποτίθεται τότε στο κεφάλι μου σπουδαιότερη μου σχέση. Όλα αυτά μαζί με την έννοια της λειτουργικότητας που έχει ο στρατός στη μέρα σου με έφεραν σε ένα σημείο που απέρριψα όλα αυτά που με κάνανε είτε να τρώω είτε να συμπάσχω με αυτούς που τρώνε. Και γύρισε το μυαλό μου ουσιαστικά 180 μοίρες και άρχισα να ακολουθώ την άλλη πλευρά. Δεν ήμουν καλά τότε. Έχασα λοιπόν 46 κιλά μέσα στο στρατό, νομίζω περισσότερο από την κατάθλιψη του ότι δεν μπορούσα να ζήσω τη ζωή μου όπως ήθελα και ότι μου συνέβαινε παράλληλα στη ζωή μου ενώ ήμουνα μέσα. Εκεί ξέσπασα για έναν περίεργο λόγο στη γυμναστική πρώτη φορά. Οπότε άρχισα να αθλούμαι καθημερινά τελείωτες ώρες. Σε σημείο που ίσως έκανα και κακό στον εαυτό μου σε κάποια πράγματα. Και έτσι φυσιολογικά ήρθε η ηρεμία. Το μοναδικό πράγμα που άλλαξε ήταν η ντουλάπα μου όταν γύρισα γιατί δεν μου κάνουν ούτε τα ισόρουχά μου. Άλλαξα 12 νούμερα παντελόν. Δηλαδή φόραγα νομίζω 50 και πήγα στο 30. Όχι, ψέματα. 32 φόραγα, άρα 44, 46, κάτι τέτοιο. Ήταν τεράστιο. Θυμάμαι το χωράγαμε 2 πάντως. Είμαι τυχερός όσον αφορά τα χρήματα με την έννοια ότι ποτέ δεν τα αγάπησα. Θεωρώ το χρήμα ένα διαβατήριο για τα πράγματα. Επίσης είμαι τυχερός γιατί στην οικογένειά μου μάθαν πάντοτε να δίνω, να δωρίζω. Δεν μπορώ να αποκτήσω κάτι πολύ όμορφο μόνο για μένα. Ακόμα π.χ. και τις μηχανές που λατρεύω και τις αγαπάω και τις έχω τεράστιο χόμπι, χαίρομαι 2 φορές όταν κάποιος πολύ καλός μου φίλος θα οδηγήσει τη μηχανή μου. Ενώ συνήθως δεν γίνεται. Και το χαίρομαι γιατί βλέπω ότι και εκείνος χαίρεται, οπότε είναι κάτι περίεργο μέσα μου που μου συμβαίνει. Αλλά ξεκίνησα στο σημείο που θα μπορούσα π.χ. να βγάλω υποθετικά αρκετά χρήματα. Δεν είμαι παραπονούμενος αυτή τη στιγμή, δεν παραπονιέμαι για κάτι. Αλλά μετέπειτα ήρθε η κρίση και τα ισοπαίδωσε. Οπότε είμαι τυχερός άτυχος. Αλλά πάλι τυχερός είμαι γιατί πάλι κάνω αυτό που αγαπάω. Οπότε και ένα ευρώ τη μέρα να έπαιρνα ή το μήνα, δεν ξέρω αν θα πάρω πολύ. Ενώ αν σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά με βάζεις να το κάνω, για όλα τα λεφτά του κόσμου μπορεί να ήμουν ο ίδιος άνθρωπος χωρίς χαμόγελο. Έχω πολλές επιτυχίες στις γυναίκες. Σε γυναίκα δεν έχω μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή... Δόξα τω Θεώ, δεν παραπονιέμαι για κάτι πάλι, αλλά μεγαλώνοντας θα ήθελα να βρω τον ιδανικό άνθρωπο, την ιδανική σύντροφο για όλα αυτά που ο περισσότερος κόσμος νομίζω εύχεται να έχει στη ζωή του, που αφορούν την λέξη οικογένεια. Τις επιτυχίες τις πήρα λίγο μαζεμένες κάποια στιγμή και κάπως έχασα τις ισορροπίες μου, οπότε είπα κράτα λίγο ένα level, δεν είμαστε όλοι για όλα και ας κάνουμε τα πράγματα όπως γνωρίζουμε στο παρελθόν γιατί ήμουν πραγματικά πιο ρομαντικός σαν άνθρωπος. Φέτος θα είμαι με την Ελένη Τυράντου, τον Ορφέα τον Αυγουστίδη, τον Δημήτρη τον Καπετανάκο, τον Μπάμπη τον Γιωτόπουλο και τον Μιχάλη τον Ιατρόπουλο για τρίτη χρονιά στο Θέατρο Διάνα, στην παράσταση που έγραψε η Ελένη Ράντου, η Σάρα Γανωτή και ο Νίκος Σταυρακούδης και τιμήθηκαν με το βραβείο Κουν πέρσι, κατά δικός μου,